ένα παιδί που πορεύεσαι και που λειτουργεί θεραπευτικά πάνω σου. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι ή θα δώσει τα λεφτά για τον ψυχίατρο. Εγώ δεν είχα αυτή την εποχή, γιατί ήμουνα και εκτός πραγμάτων, πιο κουλτούρα, καταλαβαίνεις, Κατερίνο μου. Ή θα βρεις ένα καλό άνθρωπο, λίγο να σε ηρεμεί. Δεν σου λύνει το πρόβλημα, βέβαια, να πούμε. Είσαι ένα χρόνο σε σχέση. Είμαι ένα χρόνο. Σεφ δεν είναι. Είναι σεφ. Πώς αφινάτσεις τόσο πολύ με σεφ? Αυτό τώρα, το πάω vice versa. Όχι, δεν του κάνω δυσφήμιση, το πάω vice versa. Έχουμε ανοίξει τον Ιχάδικο εντωμεταξύ, φέρτε τα πιατελάκια. Θέλω να μουλιάσω. Έχεις ανοίξει τον Ιχάδικο? Όχι. Καλησπέρα, είμαι η Κατερίνα Ζαρίφη στην εκπομπή. Νομίζω ότι άνοιξε και Ιχάδικο σαν επιχειρηματική κίνηση. Έχω Ιχάδικο, δεν ξέρω αν θα με πιστέψει κανείς. Δηλαδή, ποιοι να έρθουν από την Ικαρία οι φίλοι μου να κάνουν τα νύχια ή τα πετσάκια. Πες μας για τα αγόρι τώρα. Έτσι, μπράβο. Το αγόρι είναι καλό. Είμαστε μαζί ένα χρόνο. Πώς το λένε, παιδί μου? Δεν το πολύ λέω. Γιατί πες το. Είναι γνωστό σεφ, παιδιά, αφήστε. Είναι γνωστό σεφ και λέει είναι ο Κουτσόπουλος και έρχεται η γυναίκα του. Και μου το, ό,τι έβαλα σε εξτέσιο πάει το στεγαστικό δάχτυλο. Πόσο παίρνει την τούφα? Πόσο παίρνει την τούφα? Κοίτα, η τούφα. Τσάμπα. Παιδιά, τι ωραία εκπομπή είναι αυτή. Ακούστε, η τούφα ανάλογα την τούφα. δεν την κάνω τζάμπα, τα πληρώνω, αλλά είναι πολύ καλό ο τέτοιο. Εγώ έχω χάσει την μπάλα τώρα. Κουτσόπουλο extension. Πώς έλεγα. Ωραία, πάμε στα τηλεοπτικά για να μην τη χάσουμε. Έλα, εντάξει. Τι γίνεται με σένα? Το κοντρόλ, από πάνω. Όχι, το κοντρόλ δεν μιλάει, έχει φύγει πιστεύω. Σου λέει εντάξει, Ζαρίφη, θα τη βγάλουν εκπομπή. Να το.